Ομιλία περί μνήμης θανάτου έγινε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου. Το μικρό λόγο που θα ξεκινήσω να πω, θα τον αρχίσω με κάτι που μου ήρθε στη μνήμη στο κομποσχήνι. Τραβούσα. Μου ήρθε στη μνήμη όταν ο γεροντάς μου ήταν άρρωστος και υπέφερε πολύ, και αξίωσε ο Θεός να τον υπηρετήσω και άλλοτε βέβαια θα στρέφει, αλλά να φρεσκάρω λίγο το πράγμα και να μας γεννηθεί λόγος παραδειγματικός. Κάποια μέρα εκεί που ήταν ο γέροντας στο στην πολυθρονίτσα του και εγώ ακουμπούσα από πίσω του, βλέπω και ανοίγει πόρτα του κελιού. Α, και που τρώγαμε και ήταν και κύριε. Μέσω άνοιξε και βλέπω ένα υψηλό μοναχό, όπως ακριβώς τον μοναχό που εικονίζει τον Άγιο Παχώμιο με τον άγγελο που τον διδάσκει τα της μοναχικής πολιτείας, στο στυλ ακριβώς αυτό. Φαινόταν και το σχήμα, αγένιος, ψηλός, ολόλευκος. Μεταξύ σοβαρού και χαροφιού προσώπου και ρίχνει μια ματιά στο γέροντα και σε μένα και χωρίς να ανοίξει το στόμα του είπε, άχρη καινού, και έφυγε. Γυρίζει ο γέροντας και μου λέει, τον είδες, τον είδα. Άχρη καινού είπε, ναι γέροντα. Και... και μετά ένα μικρό διάστημα που πέρασε, ήρθε και τον πήρε. Όπως γνωρίζουμε, η ζωή του ήταν αγία, ασκητική, άκρος ελπιδοφόρα για την άλλη ζωή. Με τελεία ηρεμία συνείδησή του, ότι έκαμε ό,τι δύνατο να κάνει για να τακτοποιηθεί ψυχικά με πληροφορία σωτηρίας μετά του Θεού. Μου έλεγε, παιδί μου, ένας κόπος είναι ακόμη, πώς να περάσω το γεφύρι, το θάνατο. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Φοβερό πράγμα.
Εγώ αντίστροφα. Μπορώ να πω για τον εαυτό μου. Μετά το θάνατο θα είναι το πρόβλημά μου. Ποιος θα είναι ο λογαριασμός μου μετά του Θεού. Επ' του οποίου θα εξαρτηθεί το ναι ή το όχι. Ή θα περάσω στη Βασιλεία του Θεού ή όχι. Τι είναι αυτό που θα μου πεις. Τι φάνη μου είναι, θα κλείσουμε εδώ, θα και ένα άλλο επίκαιρο τώρα, προσωπικό μου, που βέβαια σε πολύ λίγους ανθρώπους θα το έχω δει. Μετά την κίνηση του γέρου, σαν είχα ένα-δύο υποτακτικούς. Κάποια νύχτα κοιμήθηκα και μετά την προσευχή και δεν μπορώ να σας το διηγηθώ με λόγια. Αυτό που μπορώ να πω μόνο είναι ότι βρέθηκα, αισθανόμουν στην πραγματικότητα εν αληθεία ότι σαν να είχε τελειώσει η ζωή μου και ανέβαινα προς το Θεό. Και στο ενδιάμεσο της αποστάσεως η φοβερά μνήμη ή μάλλον η αίσθηση της ψυχής τώρα ανεβαίνω. Θα πετύχω. Ποια θα είναι η απολογία μου, ποια θα είναι η απόφαση, αν δεν πετύχω, τι γίνεται. Εκεί ήταν το πρόβλημα όλο. Εκεί ήταν το καμίνι της στενοχώριας. Καμίνι. Σωστό καμίνι. Αν δεν πετύχω, τι γίνεται. Πάει, κάνω υπόθεση. Πηγαίνω για τον Άδη, με την κόλαση συνήκησης αιώνια μεταπομπωμένα και βάλτε. Στη μνήμη αυτή και μόνο ήταν κάτι φοβερό στην ψυχή μου μέσα. Και απάνω σε αυτή την τρομερά οδύνη ήρθα στον εαυτό μου. Ερχόμενος στον εαυτό μου υπό τύπων ξυπνήματος που δεν ήταν κάτι τέτοιο, αισθάνθηκα τόση ανακούφιση ότι βρέθηκα στη ζωή και ότι μπορώ να αγωνιστώ, μπορώ τώρα να κάνω κάτι για να σωθώ. Αυτό μου έγινε δύο φορές. Τώρα ακούτε λόγια, αλλά δεν ξέρετε ακριβώς τι συνέβηκε. Λέει ο σοφός Σειρά, με μνήσκοντα σκητάσου και ομοί αμαρτήσεις στον αιώνα. Ενθυμού, λέει, τις τελευταίες σου στιγμές, έτσι θα το πάμε εμείς χριστιανικά, όταν ενθυμούμεθα
τις τελευταίες στιγμές της ζωής μας, την έξοδό μας, δεν θα αμαρτήσουμε. Αναμάρτητοι θα γίνουμε. Όχι. Τι σημαίνει αυτό? Θα είναι προσεκτική η ζωή μας και δεν θα έχουμε σφάλι επικίνδυνα. Και ότι η μνήμη αυτή της εξόδου θα μας κρατάει σε νηφανιότητα, σε επαναλήθηση, σε μελέτη της συνειδήσεως, παραφυλακή των αισθήσεων, θα γεννήσει το πένθος, τα δάκρυα, την κάθαρση. Και μέσα από αυτή τη μνήμη που λέγεται θάνατος και από αυτή τη μνήμη που λέγεται κόλαση, σχεδόν, μπορεί να πηγάσει μια απέραντη χαρά. Που ποια είναι έννοια? Το ότι η προεργασία αυτή της μνήμης θα έκανε μια τέτοια επεξεργασία ψυχική που από λιγερή μνήμη μετατρέπεται σε μνήμη χαράς και ελπίδας. Σας είπα ότι είχα την ευλογία του Θεού και από τις ευχές του Γέροντος να τον υπηρετήσω. Από τη στιγμή που πήγα μέχρι που έφυγε, είχα σαν σκοπό, που τον έβαλε ο Γέροντας αυτό το σκοπό, στη μνήμη μου και στο μέλημα της ψυχής μου να τον υπηρετήσω και να αξιωθώ να τον φτάσω. Έγινε και στο γέροντα τον πνευματικό πατέρα και στη μητέρα, στη μητέρα μου, η οποία είναι και αυτή μόναχη, και αξιώθηκα να την τακτοποιήσω και να τη θάψω και να πάρω την ευχή. Είμαι πλήρης αμαρτής, πλήρης παθών, βρωμιάς και δυσοδείας, όχι ταπεινολογία, πραγματικότητα. Παρηγορούμε με τους δύο αυτούς αγίους ανθρώπους ότι είχα αυτή την ευλογία και τη χάρη να τους υπηρετήσω και να τους θάψω. Είναι μεγάλη ευλογία για τον υποτακτικό να τύχει αυτής της ιδιαίτερης πρόνοιας του Θεού. Η ευλογία του Θεού να υπηρετήσει και να θάψει τον Θεό. Τότε γίνεται κανονικός διάδοχος της πατρικής του κληρονομίας. Αυτή η μνήμη, η τόσο απαραίτητη και αναγκαιοτάτη, μπορώ να πω, το ότι είμαστε άνθρωποι και πεθαίνουμε. Αναχωρούμε. Γι' αυτό και η Εκκλησία αιτεί προς τον Χριστό μας τα τέλη της ζωής να είναι χριστιανικά, ανώδυνα, ανεπαίσχυντα. Και καλής απολογίας να τύχει ο άνθρωπος.
μεγάλη ευλογία από το Θεό. Ο θάνατος να είναι χριστιανικός, ήσυχος. Σε τι ήσυχος? Στο συνειδός. Εδώ είναι το επίκεντρο. Εδώ είναι η μεγάλη επιτυχία. Στο συνειδός να είναι ήσυχος. Είναι μια πρόγευση, μια προπληροφορία της επιτυχίας για τη βασιλεία των ουρανών. Αντίστροφα, η συνείδηση είναι πρόγευση της κολάσεως. Σου λέει και ο πατέρας, να σε φυλάξει ο Θεός, να μην πέσει στην κόλαση της συνειδήσεως. Ξέστηκα την κόλαση της συνειδήσεως. Φοβερό πράγμα. Θα σας πω ένα πράγμα. Είμαστε στον Άγιο Αρτέμι. Και εκεί ήρθε ένας μοναχός, γέρο. Κάποιο κοινό. Αυτός, ο γέροντας, είχε έναν ανιψιό στο μοναστήρι και επειδή η μητέρα του ανιψιού, δηλαδή η αδελφή του, ήτανε χείρα, φτωχή και από ελεημοσύνη ζούσε. Και μάλιστα συγκεκριμένα η μητέρα μου, εγώ, της πηγαίναμε φαγητό κλπ. Και αυτός ο γέροντας μοναχός, επειδή είχε ας το πω έτσι φιλοσυγγένεια προς την αδελφή του, σκεπτόμενος τη χειρία και τη φτώχεια, σιγά σιγά παρέστηρε τον ανιψιό να βγει έξω, να πάρει κάποια εφημερία κλπ. Να βοηθήσει τη μητέρα του. Και σιγά σιγά το έκανε. Μετά όμως, τον περιλαμβάνει η συνείδησή σου και να δουλεύει τι έκανες και τώρα δεν μαζεύεται πίσω και ήρθε στον Άγιο Αυτέ και να έχει μια κόλαση στη συνείδησή του, να μην μπορεί να σταθεί με τίποτα. Τι έκανα και τι έκανα και τι έκανα. Το λέω σήκασε τώρα εδώ. Και άμα εσύ συγχάσεις, ο Θεός θα τα βουλέψει. Αλλά αν δεν συγχάσεις και πας και εσύ έξω, θα βασανίζεσαι κι εσύ. Να τώρα εδώ. Και τελικά, πήγε και αυτός έξω, τέλος πάντων, αμφότεροι πεθάνε. Το καλό που έγινε μόνο, ότι έγινε μοναχή. Αυτή η φτωχιά γυναίκα. Αλλά είδα άνθρωπο να έχει την κόλαση της συνειδήσεως, να μην μπορεί να σταθεί με τίποτα. Νύχτα μέρα, ούτε να κοιμηθεί, ούτε τίποτα, τι έκανα. Αυτό είναι τίποτε, συγκριτικά με εκείνο που μπορεί να συμβεί στην όλη θυνάτω, όταν υπάρχει χρόνος μετανοίας. Αυτός, ο γέροντας και ο άλφας και ο βήτας, δεν υπάρχει χρόνος, διορθώνονται. Αλλά όταν έρθει εκείνη η στιγμή και μας περιλάβει αυτή η κόλαση της συνείδησης, είναι το κάτι άλλο. Είναι η πραγματική πρόγευση της αιωνικής. Τότε δεν περνούν τα λόγια, δεν περνούν οι αφοισμοί, δεν περνούν τα εγώ, δεν περνούν αυτό το να σηκώνουμε ανάστημα. Όχι. Εκεί πάσα σάρξ θα γονατίσει. Και θα αναγνωρίσει την αλήθεια και τότε θα είναι πλέον άνθρωπο. Θα ζητήσει, μα δεν θα βρει. Γι' αυτό
εμείς με την αλήθεια του Ευαγγελίου, με την αλήθεια της πατερικής διδασκαλίας, το γνωρίζουμε αυτό. Και είμαστε άκρως, πολύ υπόλογοι. Όχι γιατί τα διαβάσουμε, αλλά τα διδασκόμαστε και τα πιάνουμε με τη μελέτη, με τη φωνή της συνειδήσεως, πιάνουμε. Και θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, ο πρώτος εγώ, να βρεθούμε σε αυτή την ώρα. Να βρεθούμε σε αυτή, όσο γίνεται πιο έτοιμοι. Δεν πρόκειται κανείς να είναι τέτοιος. Οφείλεται. Τότε θα έχουμε έλεγχο, θα τον έχουμε. Αλλά να μην είναι αυτός που θα είναι δίστομος μάχερ. Από εδώ και από εκεί. Και από τη συνείδηση να κόβει και από την κρίση που θα αναμένει τον άνθρωπο. Από δύο πλευρές θα κόβεται. Αν εδώ καταδικάζουμε, εκεί τι θα γίνει. Αν η συνείδηση θα ξέρει, ο Θεός τι γίνεται. Είναι δυνατόν από το κομπιούτερ του Θεού να σβήσει τίποτε χωρίς να προηγηθεί η μετάνοια, δεν σβήνει. Αλλά θα την έχουμε, θα την προλάβουμε. Είμαστε σίγουροι ότι θα βρεθούμε σε μια κατάσταση που θα μας βοηθήσει για μετάνοια ή θα μας έρθει κάτι το εξαφνικό. Οπότε μετά δεν πρόκειται να ελπίσουμε τίποτα. Τα τροχιά σήμερα είναι τόσο πολλά που κάθε Σαββατοκύριακο ακούμε ότι άσπαυτος κάνει θάρση περισσότερο από έναν πόλεμο. Και η συνείδηση πότε τακτοποιείται, πότε γίνεται έτοιμη. Όταν, πέρα από την προσεκτική ζωή που πρέπει να έχουμε, αλλά την κάνει η καθαρά και ειλικρινής εξομολόγησης. Να μην τα βάζουμε, να μην τα αποθηκεύουμε τα αμαρτήματά μας μέσα και τα, γιατί τα χώνουμε βαθιά βαθιά και δεν τα βρίσκουμε μετά, αλλά θα τα ανασκαλέψει στην ίδια μεθαύριο. Γι' αυτό, για να έχουμε καλή συνείδηση, ήσυχη και ελπιδοφόρα, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη χάρη της καθαράς εξομολόγησης. Με αυτομεμψία του εαυτού μας και όχι να ρίχνουμε την ευθύνη στον πλησίο, αλλά στον εαυτό. Εάν δεν κάνουμε αυτή τη βυθομέτρηση του εαυτού μας, δεν μπορούμε να φέρουμε στην επιφάνεια τα όσα υπάρχουν στο ποινικό μας. Δεν έχουμε αναγνωρίσει, δεν έχουμε υπολογίσει την αξία του χρόνου. Ανεκτιμεί το αξίας ο χρόνος. Δηλαδή και μία στιγμή ακόμη μπορεί να παίξει έναν τελικό σκοπό. Σε λίγες στιγμές μπορεί ο άνθρωπος να ανανεύσει, να ζητήσει το ύμαρτο, έστω να εξομολογηθεί και στον Θεό την τελευταία στιγμή, και αυτό είναι κάτι. Αλλά γιατί να περιμένουμε την τελευταία στιγμή, γιατί να μην πλένουμε το τσανάκι μας που λέμε και κάθε μέρα, γιατί να το αφήνουμε να λερώνεται και να το συγχαινόμεθα. Όχι. Δεν είναι καιρός να χάνεις. Το απόγευμα, ανεβαίνοντας κάτι είπα στους πατέρες,
Και επειδή το έφερε ο λόγος για αυτή την προετοιμασία που μας χρειάζεται, θα το επαναφέρω το δίηγημα. Όταν μετά την κίνηση του γεροντός μου, ήταν σταθούλης εκεί στη Σκήτη, ήταν μάλιστα ζηλωτής και μάλιστα πανθεϊκός, ο οποίος έκανε καλύτερα μια ταπεινή διακονία, έπαιρνε τα γράμματα από κάτω από το καραβάκι που ερχόταν το μεσημέρι και τα έκαμε διανομή. Έφερνε και σε εμάς ακόμα. Τον δίνουμε φαγάκι, έτρωγε ό,τι είχε να. Αυτός βέβαια από πλευράς του πετούσε κάποια κοβέντα ζηλωτική. Θα απολαστούμε, θα κάνουμε, θα φτιάξουμε, γιατί είμαστε με τον Αθηναγόρα και τον Στάλι. Εγώ έλεγα τους πατέρες, μην είστε να προγιέστε, μην τον δίνετε προσοχή και γεροντάκι είναι, ας τα λέει αυτά. Εσείς δώστε τον άνθρωπο ό,τι θέλει, φαγητό, ρούχα, τρόφιμα και δεν περάζει που τα λέει. Μην τον κακιώνετε. Τέλος πάντων πέρασε καιρός, βάρινε ο άνθρωπος. Δεν μπορούσε να κάνει το διακόνημα αυτό, έπεσε στο κρεβάτι. Ένα σπίτι, ένα γύφτικο της Αλμύρη, είναι πολύ καθαρότερο από το σπίτι, το τρίτο ή από το σπίτι δικό του. Λοιπόν. Και πήγαινε μέσα και έπαιρνε στη μύτη να μπορείς να μπεις μέσα. Απόδειξη αυτής της καταστάσης ήταν όταν πέθανε και επειδή ήταν κατάκητος στο κρεβάτι εκεί, ο πατήρ Εφραίμ ο Μακαριστός, όταν πήγε να τον αλλάξει για να τον πριν, είπε ότι τα ρούχα του είχαν πουλήσει στο δέρμα και έβγαινε και το δέρμα μαζί. Σκέψε τη λέρα που είχε πουλήσει, είχε γίνει κολλητική. Αυτός ο άνθρωπος είδε ότι την αγάπη μας που του είχαμε με το να τον βοηθούμε παρά το φρόνημά του, είδε ότι ασθένησε και κανείς δεν πήγε από τους δικούς του του φρονήματός να τον εξυπηρετήσει, να τον βοηθήσει κλπ. Ούτε μυστηριακός βέβαια δεν είπε. Εμείς βέβαια πηγαίναμε φαγάκι και λοιπά και από μόνος του βλέποντας την αγάπη ζήτησε να κοινωνήσει. Και πήγαινε ο παπάς με φρέον και το κοινωνούσε το βράδυ. Πριν κοιμηθεί ο άνθρωπος, πήγαινα και εγώ βέβαια την ημέρα, πήγα και έτσι φωτίστηκα, πήγα πάλι και με υπολογισμός. Δεν του κάνεις καμιά ερώτηση εξομολογητική. Ο άνθρωπος έχει κάτι. Μα είναι ζηλωτής άνθρωπος αυτός που σημαίνει ότι είναι μοναχοί, βιαστές κλπ. Τόσα χρόνια εδώ, με τέτοια κακοχία, με τέτοια τέλος πάντων στελικά πράγματα καθόλου αναπαυμένος. Τι να, δεν είναι το να μην είναι εντάξει, με λέει ο λογισμός, όχι, κάνε μια προσπάθεια, δεν κάνεις και τίποτε και το επιχειρώ. Και το λέω παππούλη μου, μόλις που μπορούσε να μιλήσει, ευτυχώς που άκουγε, μήπως παππούλη μου, έκανες αυτό το πράγμα. Ναι, πάτε. Το άλλο, ναι. Τώρα λέω πρέπει να πάω βαθύτερα τώρα και να πάω πίσω. Έπιασα τα απονεότητος και λοιπά γιατί ήρθε μικρός σπόρος και τελικά βρήκα έναν άνθρωπο χωρίς να έχει εξομολογηθεί. Δηλαδή, που λέμε κατά την κοσμική έκφραση, σούμπιτος. Και εφόσον με τη χάρη του Θεού είδα ότι έτσι έχουν τα πράγματα, γονάτισα κι εγώ και ανασκομπόθηκα
Και προσπάθησα όσο το δίνω να τον πλύνω ψυχικά. Και έγινε αυτό το πράγμα με τη χάρη του Θεού και ξανακοινώνησε ο άνθρωπος, ξανακοινώνησε και τελικά μετά από λίγες μέρες πέθανε. Τι είδε ο Θεός? Είδε τα χρόνια του, είδε τους κόπους του, είδε την παραμονή του εκεί που ήτανε, την κακοχή, τη μοναξιά του. Επέβλεψε η λεώματη και φώτισε τον πνευματικό, τον δούλο, τον υπηρέτη του και το έκαμε την πλήση και τον πήρε κοντά του. Βλέπετε αυτή την, τέλος πάντων, την ευλογία θα την έχουμε ή θα έχουμε τίποτα άλλο και δεν θα προλάβουμε. Γι' αυτό ο Θεός ουμικτιρίζεται. Ο Θεός δεν κοροϊδεύει. Ήταν με διηγή το γέροντας με ένα άλλο περιστατικό. Ήταν ένας παπάς, ιερομόναχος, τον Άγιο Βασίλειο. Ήταν καλογέρι απ' έξω από τον κόσμο και μετά ήρθε στο Άγιο. Και αυτός λειτουργούσε αρκετές φορές στο κλειστάκι του γέροντος, τον Άγιο Βασίλειο, στην έρημο. Και αυτός ο πάτερ, ήταν ένα καλογέρι έξω, σε μοναστήρι κοσμικό πέρα, έξω τον κόσμο, εκεί ήταν και ένας πνευματικό, το μοναστήρι. Ο πνευματικός αρρώστησε. Τι ήταν τότε το καλογέρι αυτό, ο πάτερ, και το λέει πνευματικέ μου, πώς φωτίστηκε και αυτό, από το Θεό. Έτσι μιλάει ο Θεός. Με χίλιος τρόπος. Πνευματικέ μου, να σου φέρω πνευματικό. Δεν σε βλέπω καλά. Τι κάνει ο διάβολος? Συμμαζεύει το στάλιο του ο πνευματικός. Και φτύνει. Για να μετρήσει πόση δύναμη ακόμη έχει. Σαν να λέει, ακόμα έχω χρόνο. Να ζήσω και θα τα πω. Να φέρω το πνευματικό. Όχι, όχι, ακόμα λέει, όχι ακόμα. Φεύγοντας το καλογέρι μέχρι να πάει στην πόρτα, φωνάζει ο πνευματικός από πίσω. Ποιος ξέρει, το στιγμή τι είδε, τώρα τον αρχάγγελο είδε, τι είδε, αυτός είδε, τον γνωρίζει, φωνάζει. Καλογέρι, φορτούνα μου τον πνευματικό φέρει, τον πνευματικό φέρει γρήγορα. Μέχρι να πάει το καλογέρι αυτό το πνευματικό, δέθηκε η γλώσσα του, δεν μπορούσε να πει κουβέντα. Ο Θεός δεν μπορεί. Δεν περιπέζεται. Σου έδωσε την ευκαιρία και την τελευταία στιγμή πνευματική. Δεν ξεμολογείς. Περιμένεις να μην μπορείς να βγάλεις το στάλιο σου από το στόμα για να πεις μόνο εκείνο που είπε, πρόλαβε να πει μέσα σε αυτό που έλεγε φορτούνα μου, φορτοπλωτικό, δεν ήμουν για παπά. Αυτό το κατέξε. Και μέχρι να έρθει βέβαια το καλογέρι με το πλωτικό, ήδη αυτός του είχε δεθεί η γλώσσα του. Και έτσι δεν μπόρεσε να πει λέξη. Σου λέει ο Θεός, όταν μπορούσες, σε βοήθησε. Γιατί με κορόιδευες, δεν ήξερες ότι θα πεθάνεις. Τι περιμένεις, βγαίνοντας την ψυχή σου, να βγάζεις και τα παρτήματά σου. Δεν γίνεται. Αυτό είναι το δικό μας, ότι έχουμε επίγνωση. Μόνο όταν σκεφτεί ο άνθρωπος ότι είναι άνθρωπος κάτι. Η ζωή του είναι με το τικ-τακ της καρδιάς. Άπασκε, σταμάτησε, άρχισε να αργοχτυπάει. Είναι το τέλος. Τι γίνεται μετά? Αυτό είναι το μεγάλο. Η μεγάλη υπόσχεση για κάθε ιδιαίτερα χριστιανό που έχει επίγνωση. Καλά, οι άλλοι δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι. Αλλά για μας μπορούμε να αμφισβητήσουμε την πραγματικότητα ότι φεύγουμε και ότι σαν χριστιανοί που πιστεύουμε στο Θεό ότι υπάρχει
κρίσης και ανταπόδοσης των έργων, των καλών και των κακών, αφού είναι πραγματικότητα, εσύ τι κάνεις άνθρωπε, τι κάθεσαι τώρα και κάθεσαι και αργολογείς, όπως κάνουμε εμείς, καθόμαστε αργολογούμε, κατακρίνουμε, ο ένας παρασταίνει τον άλλο σε σκέψεις, σε λόγια, σε ευαισθήματα, αντιαφορώντας, μάλλον καταφρονώντας τη συνείδηση, η οποία θα λέει και μέσα, τώρα αυτό που έκανε σωστό, τώρα θα σκύπει στον αδελφό αυτό το πράγμα, κατέκρινε στον άλλο αδελφό σου, τον βαζαβούριασες, τον ταπείνωσες, τον κατέστησες αμαρτωλό, τον κατέστησες εμπαθή, τον κατέστησες λάθος. Εσύ είσαι χωρίς λάθος, συστέκεσαι καλά που παραβαίνεις την ευαγγελική εντολή μην κρίνετε να μην κρυθείτε και ενώ μέτρο μετρείτε αν τη μετρηθήσετε ή μη και μην κρίνετε πριν έρθει ο Κύριος ο οποίος θα αποκαλύψει τα κρυπτά των ανθρώπων. Αυτή την εντολή του Θεού και του Αποστόλου που παραβαίνεις εσύ σε εντάξει και τον άλλον τον οποίο τον εκθέτεις και τον καταδικάζεις ότι είναι τέτοιος και τέτοιος εσύ απαλλάσσεσαι. Όχι, δυστυχώς. Αυτό είναι ότι η συνείδηση θα μας τα πει μεθαύριο. Τώρα έχει το διάβολος και μας επαναπαύει και μας ικανοποιεί με αυτό που κάνουμε. Μας τα αναπαύει. Μας λέει, όπως ξέρουμε κάθε πάθος έχει η διάδοση ειδονή. Έχει η δική της ειδονή. Μας είπαμε κι άλλοτε και ο φωνιάς σκάνεται ειδονή όταν σκοτώνει. Παρότι ο άλλος φοβάται και τρέμει, το βλέπω, αυτός ειδονίζεται. Όπως είναι και ο στατιστής. Τυρανάει τον άλλον και αυτός απολαμβάνει. Έχει τέτοιο διάβολος. Έρχεται τώρα και δεν μας αφήνει να καταλάβουμε το τι κάνουμε. Και βλέπετε τα λόγια τα παίρνει και φεύγουν. Τα ξεχνάμε. Αλλά αυτά μένουν. Έχουν κάνει τη ζημιά. Στο ποινικό είναι γραμμένα. Και θα δικαστούμε για αυτά. Έρχεται πολλές φορές βέβαια ο Θεός και μας φέρνει, ας υποθέσουμε, έναν πόλεμο. Και αυτός ο πόλεμος ο οποίος μας ταρακουνάει κάπως και μας είναι φέρνει είναι σωτικός. Και λέγει να έχω αυτόν τον πόλεμο κλπ. Μήπως έστωλα εκεί, μήπως εκεί, μήπως περεφανεύτηκα, μήπως μίλησα εγωιστικά, μήπως κατέκρινα, μήπως εκεί μίζε και ψάχνει και βρίσκει. Και λέει Θεέ μου συγχώρεσε. Ή τέλος πάντων πηγαίνει ο άνθρωπος, εξομολογείται. Όταν όμως δεν υπάρχει αυτή η ευλογία του πολέμου, σαν να μην συνέβη και τίποτα. Αργολογούμε, κατακρίνουμε, αραδιάζουμε χίλια δυο πράγματα, συζητάμε, σπατελάμε το χρόνο και πηγαίνουμε πρίμα. Και όταν θα μας σταματήσει ο φορατζής και θα μας ανοίξει το βιβλίο το τι χρωστάμε, τότε πού θα πάμε να τρέξουμε να βρούμε χρήματα να πληρώσουμε το φόρο και την ανοχή. Πάει τελείως υπόθεση. Αυτά δεν είναι λόγια. Ούτε δικά μου, ούτε του καθενός. Είναι του Θεού, Παναγία και της συνειδήσεως. Αυτά τα λέω για τον εαυτό μου. Γιατί και εγώ τα κάνω θρότους. Και έχω το κρίμα διπλό. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να συνέλθουμε, να έρθουμε εις εαυτόν, να βρούμε τον εαυτό μας, γιατί φαίνεται τώρα έχουμε χάσει, και ιδιαίτερα βέβαια αυτόν τον καιρό που είχαμε τέλος πάντων την παραζάλη μας, πολλά ελέγχθησαν, πολλά υπόθηκαν, πολλά συζητήθηκαν και ήρθε εδώ και μας προσκύνησε για τα καλά ο κακός εργάτης και τώρα μας φόρτωσε τόσο και τόσο στο ποινικό μας και στην ψυχή μας. Να συνέλθουμε
για να βάλουμε κάτω και να πούμε έως πότε. Πρέπει να βάλω κάποια αρχή. Γιατί ήρθε εδώ. Έχει το πειρασμό και μας στέλνει. Δεν μας κάνει το ένα, δεν μας κάνει το άλλο. Δεν στάζω. Αν δεν αδικήσει κανείς τον εαυτό του, δεν μπορεί να αδικήσει κανένας άλλος. Αν είσαι μέσα στο δεν λερωθείς, δεν μπορείς να λερώσεις κανένας. Σε προκαλεί, αλλά όταν εσύ είσαι προσεκτικός, δεν παθαίνεις τίποτας. Όταν όμως είσαι αδύνατος, και από τον εαυτό σου και από τον άλλο. Γι' αυτό η ενοχή μας είναι μεγάλη. Όταν μεταγγίζουμε, όταν μεταγγίζω εγώ το μικρόβιο όμως στον άλλον. Ποιος δεν έχει, εγώ και του πλησιάζω και του μεταγγίζω το δικό μου, δηλαδή και τις δικές μου σκέψεις, το δικό μου σκάνδαλο, το πάω και σε αυτόν, σκανδαλίζεται και αυτός και έτσι γίνομαι πρόσκομα στον αδελφό μου, πέφτει και αυτός και την ευθύνη του αδελφού σου, ποιος την πληρώσει. Όπως τον οφειλείς με τον καλό σου λόγο, με την καλή σου συμπαράσταση και σώζεις τον αδελφό σου και λέει ο Χριστός ότι στα το στόμα μου θα είσαι όταν βοηθήσεις και να ανάξιο τον κάνεις άξιο, αλλά όταν λέει ανάξιο τον κάνεις ανάξιο τι θα γίνει, ποια θα είναι η ποινή σου και ποιο θα είναι το χρέος σου και θα έρθει καιρός. Μην κοιτάς το που θα παρέλθει. Όταν έρθει με έγκαινη, όταν θα έρθει να μας φίξει και θα μας βάλει να μας πιέσει, τότε θα δούμε πώς θα τα πληρώσουμε. Γι' αυτό, παιδιά, μην χαζοπαζαρεύουμε. Δεν έχουμε χρόνο να καθόμαστε να κάνουμε χάζι. Εδώ χρειάζεται να ανασκουμπωθούμε για δουλειά. Και ποια είναι η δουλειά? Τακτοποιήσουμε την ψυχή μας, την καθαρίσουμε, την πλύνουμε και από δούμε τις φάγαμε, να φάμε, να τα καταθέσουμε, να σβήσουν, να φύγουν. Αύριο θα πεθάνουμε ο καθένας ξεχωριστά, τώρα είμαστε όλοι μαζί και έχουμε μια παρηγοριά και να βλέπει τον άλλον και παίρνει κάποιο θάρρος. Είναι και αυτό, έτσι είναι φυσικό. Ο άνθρωπος να έχει ανάγκη από τον αδελφό του και από τον πλησίον. Είναι μια παρηγοριά. Αλλά μεθαύριο όμως, κατά μόνος ο καθένας, θα οδυνάται την ώρα της εξόδου. Αυτό σκέφτομαι και τρέμω και οδυνώ μου. Και φρύτω και σταματάει το μυαλό μου. Και λέω, τι θα γίνω εκείνη την ώρα. Συντελέψτε τις ευθύνες της ζωής μου. Εγώ τι έχω. Εγώ τι έχω. Τόσον κόσμο, τόσες ψυχές, τόσα πράγματα, εντολές. Δίνουμε εντολές, δίνουμε φάρμακα, δίνουμε αυτά. Άρα και σωστά τα δίνω, δεν τα δίνω. Θεραπεύω ή πληγώνω. Κύριος είναι, ήλιος θα είναι αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή μελετώ και σκέπτομαι κι ας είναι αγιασμένα τα χείλη του γέροντος μου, ευλογημένος να είναι στον ουρανό και στο Θεό, ο οποίος με τις διδασκαλίες του μας εμφύτευσε αυτή την ευλογημένη μελέτη, να σκέφτομαι συνέχεια. Δεν υπάρχει στιγμή, δεν υπάρχει ώρα, δεν υπάρχει ύπνος που να μην με κατατρώγει σαν σαράκι. Πεθαίνω, τι θα γίνω, πού θα πάω. Παρ' όλα αυτά, κάνω και τόσα λάθη. Σκέψου και να μην έχει κανείς, τι μπορεί να κάνει. Αφήστε τα. Βάλουμε αρχή. Να βάλουμε μια καλή σειρά. Να στρωθούμε. Να εργαστούμε για την ψυχή μας. Τον κανόνα μας. Την αγρυπνία μας. Την εκκλησία. Την εγκράτεια. Την εξομολόγηση. Την καθαρή. Δεν έχουμε καθαρή εξομολόγηση, δεν έχουμε τίποτε καλό. Μη μας ξεκελάει ο διάφορος και μας τα φέρνει. Να μην έχουμε άλλα μέσα μας και άλλα έξω. Καμιά φορά μας γυράει ο διάβολος, και μας λέει, άντε, παίρνουμε μια επιλογή να πάμε έξω και λοιπόν, στο σκοπό μου, βαθύτερα υπάρχει ένας άλλος σκοπός.
δεν είναι αυτό που λέω, που παίρνουν την ευλογία. Μαθητά, υπάρχει κάτι άλλο για να εκτελέσει. Αλλά δεν μπορώ να το πω. Λοιπόν, γι' αυτό μιλάμε περί καθαράς ηγηδής. Να προσέξουμε όσο μπορούμε, να την καθαρίσουμε, να την ειρηνεύσουμε. Γιατί αν δεν την ειρηνεύσουμε κατά το Ιερό Ευαγγέλιο, ο αντίδικος θα μας πάει στον κριτή. Και εκεί λέει θα πληρώσεις και τον έσχατο κοντράτη και θα μπεις και στη φυλακή. Γι' αυτό λοιπόν όσο είσαι καθοδό, όσο είσαι στη ζωή, προσπάθησε λέει να συμβιβαστείς μαζί του με τον αντίδικο. Λοιπόν, να τα βρεις μαζί του, να τον ακούσεις, τι σου λέει, η συνείδηση, τι σου μιλάει. Σου μιλάει ότι βαδίζεις καλά, λάθος. Σου μιλάει στραβά, διόρθωστο. Και έτσι θα πας καλά. Και όταν έρθει ο θανάτος, ναι μεν, θα φοβηθούμε. Γιατί είναι φυσικός ο θάνατος, έτσι πως το πούμε, είναι μικρός, είναι ψυχρός, είναι στη φύση του, έτσι. Μένας αντώνιος όταν πληροφορήθηκε ότι θα φύγει, έκλαιγε. Αβάκι εσύ κλαις, είπαν τα καλογέρια του. Ναι, αφότου έγινα μοναχός, αυτή η μνήμη δεν απέστη απ' εμού ούτε στιγμή εξού και δεν έχω μελήσει τα καθηκοντά μου. Χωρίς αμέλεια καθηκόντου και τίποτα και πάλι έκλειγε. Αγία Ελίκη Ξεβαλάτε, και εκείνη έκλειγε. Στην πληροφορία της αναχωρήσεως έκλειγε. Ποια αυτή που μυρόβλητο. Μα εγώ η σαβούρα τι θα κάνω. Εγώ η βρωμιά τι θα κάνω και εκείνο. Αυτό είναι. Αυτό είναι που πρέπει να τρέμουμε για το κάθε βήμα που θα κάνουμε. Γιατί κάθε ενέργεια που θα κάνουμε είναι θέλημα Θεού. Το θέλει ο Θεός. Θα μου βγει σε καλό. Μήπως είναι λάθος. Μήπως μετανιώσω αύριο. Αυτά τα ερωτηματικά πρέπει να τα κάνουμε όλοι μας. Γιατί είναι τα μέλια. Αλλά πράγματα δεν τα διορθώνεις. Μένουν αυτά. Και τότε μόνο ο Θεός να γίνει ήλιος. Πράγματα αυτά. Αυτά τα λίγα. Πατέρα, σκέφαμε. Ευχές των γεροντών μου και του δικού σας παππού. Η παρακαταθήκη του. Την ουθεσία του, το παράδειγμα της ζωή του, που λίγο πολύ κατά καιρούς την ομιλούμε, τη διηγούμεθα, ας μας γίνει ένα βιβλίο. Να το ανοίγουμε, να διαβάζουμε, να το μελετούμε και να ρυθμίζουμε κι εμείς τη ζωή μας και να επιτύχουμε ό,τι αυτός, με τη χάρη του Θεού πέτυχε. Αμήν.